Ήρθατε στον Ιαννό. Η αλυσίδα πολιτισμού Ιαννός διοργανώνει την παρουσίαση του βιβλίου της Μαρκέλλας Καζαμία με τίτλο «Ταξίδια με τις λέξεις» από τις εκδόσεις Ιδροπλάνο. Θα διαβάσει η ηθοποιός μας, η κυρία Άννα Αδριανού, και θα μιλήσουν για το βιβλίο η κυρία Μικαέλα Θεοφίλου, δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός των Μουσικό 98,6, η κυρία Κορίνα Μανταγάρη, δημοσιογράφος στη Real News και ραδιοφωνική παραγωγός των Real FM, και η Αναστασία Κορινθίου, υπεύθυνη αξιολόγηση, συγγραφέας, δημοσιογράφος από τις εκδόσεις Ιδροπλάνο. Η βραδιά μας θα κλείσει με μουσική και τραγούδια, στο πιάνο η κυρία Τζένι Χατζοπούλου. Και να σας υπενθυμίσω ότι βιβλία πωλούνται εδώ, στον όροφο. Μπορείτε να τα προμηθευτείτε. Στο τέλος η Μαρκέλλα θα τα υπογράψει για σας. Καλώς στο μικρόφωνο την κυρία Αναστασία Κορινθίου για να μας μιλήσει για τις εκδόσεις και να τη συγχαρώ, μιας και είναι υπεύθυνη αξιολόγησης, που αξιολογήσατε αυτό το πολύ όμορφο πόνημα που έκανε η Μαρκέλλα και το παρουσιάζουμε εδώ απόψε. Ελάτε. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι απόψε εδώ στη βραδιά της Μαρκέλλα, στη δική της βραδιά. Η Μαρκέλλα για μένα είναι ένα φωτεινό πλάσμα, ένα από τα πιο αγαπημένα μου κορίτσια. Ένα κορίτσι, ένα αιώνιο κορίτσι. Την ξέρω χρόνια. Τη γνώρισα με κείμενά της από ένα site στο οποίο ορθογραφούσαμε μαζί τότε, στο Kiss My Grass. Και με εντυπωσίασε το φωτεινό της χαμόγελο, το φωτεινό της μυαλό και ο φωτεινός τρόπος που έχει να βλέπει τον κόσμο γύρω της. Ήρθαμε πιο κοντά στα σκοτεινά χρόνια του COVID. Άρχισαμε να μιλάμε στο τηλέφωνο, να μοιραζόμαστε τις ανησυχίες μας, τους προβληματισμούς μας. Και εκεί τότε μου πρωτοείπε ότι γράφει. Γράφει για όλα αυτά που βλέπει, για όλα αυτά που νιώθει, γράφει για τους φόβους της, για τις ελπίδες της, που τελικά ήταν οι φόβοι και οι ελπίδες που έχουμε και όλοι εμείς. Γιατί οι άνθρωποι τα ίδια φοβόμαστε, τα ίδια πράγματα αγαπάμε, τα ίδια πράγματα προσδοκούμε. Όταν διάβασα τα κείμενά της, με βρήκα ανάμεσα στις λέξεις της. Και αυτές οι λέξεις μου θύμισαν ταξίδια. Όμορφα ταξίδια, χάρτινα ταξίδια. Γιατί το χαρτί στα χέρια της αγαπημένης μου Μαρκέλλας έχει μια ιδιαίτερη δύναμη. Το χαρτί μπορεί να γίνει σαΐτα και να πετάξει τον ουρανό. Το χαρτί μπορεί να γίνει ένα χάρτινο καραβάκι και να ταξιδέψει στη θάλασσα. Το χαρτί μπορεί να γίνει πιο δυνατή φωτιά. Το χαρτί στα δικά σου χέρια παίρνει το δικό σου φωτεινό χρώμα, παίρνει κάτι από τη λάμψη σου. Όταν μου μοιράστηκε την ανησυχία της και τους φόβους της, «Μα αυτά τώρα είναι για να διαβαστούν», θα σου απαντήσω λοιπόν σήμερα με ειλικρίνεια πως όχι, αυτά δεν είναι για να διαβαστούν, αυτά είναι για να αποτυπωθούν στο μέσα μας και να μας μάθουν να μην φοβόμαστε, να μας μάθουν να χαμογελάμε φωτεινά όπως εσύ. Αυτή είναι η βραδιά σου. Ευχαριστούμε τον Ιαννό για την υπέροχη φιλοξενία. Ευχαριστούμε όλους εσάς από τις εκδόσεις Ιδροπλάνο που μοιράζεστε τη χαρά της, αλλά είμαι σίγουρη πως έτσι θα ήταν απόψε. Γεμάτα, όπως γεμάτη είναι και η ψυχή της και η καρδιά της. Να είσαι πάντα καλά. Ωραία. Κόκκινη γραμμή. Πέρασα την κόκκινη γραμμή του πόνου και βγήκα απέναντι, στην άλλη όχθη. Εκεί με βρήκε ένα παιδί με ένα κλαδί ελιά στο χέρι. Το φίλησα στο μάγουλο και το δάκρυ χύλησε σε ένα χώμα ξερό. Ο ουρανός φωτίστηκε με χρώματα της ήριδας. Ένα λουλούδι άνθησε κι εγώ το άγγιξα για να πιστώ για την ύπαρξή μου. Ναι. Περιπλάνηση. Βασίλεψε στα όνειρά μου που έχτισα για μένα. Ο πύργος έμεινε βουβός και γέμισε με θλίψη. Η πέτρα της αγάπης ξανά γίνε ο τείχος. Εκείνος ο απροσπέλαστος που μέσα του θα ζω. Σαν μαγεμένη κοιμωμένη που έχει πάψει από καιρό να σε προσμένει, δοσμένη ολότελα στον ύπνο της αγάπης που την τρέφει. Δεν ήσουν πρίγκιπας να διώξεις το κακό.
Βαδίζω μόνη μου σε μονοπάτια περιπλάνησης τρελά. Τα βήματά μου ακούω. Δεν ξέρω πού να πάω. Ψάχνω το δρόμο μου να βρω. Εκεί που κατρακυλάω, στις λάσπες, στις ροδακινιές, μέσα στη ζωή την ίδια. Μνήμη. Στο κίτρινο ποτάμι μιας λαμπερής στιγμής που πέρασε στο χθες και έγινε ηλιαχτίδα στις μνήμεις την αντιπέρα όχθη. Εκεί θα κρύβεται και εκεί θα υπάρχεις. Σαν μια ανατολή που έδεισε νωρίς. Μετρώ τα κρίνα σε ένα άπειρο βουβό. Η ομορφιά τους δεν μου έδιωξε τον πόνο. Είναι μια μάταιη ελπίδα ζωφερή που στο μυαλό εισέβαλε και έγινε αυταπάτη πως κάποια μέρα θα έρθεις εδώ στον κόσμο που έφτιαξα μοναχά για σένα. Θα δεις τα σημάδια που εδώ σου οδηγούν και θα αναγνωρίσεις το μακρινό αυτό σπίτι. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε σε αυτή την πολύ όμορφη βραδιά, τη γεμάτη βραδιά για τη Μαρκέλα και το βιβλίο της «Ταξίδια με τις λέξεις». Τη Μαρκέλα την ξέρω από το χώρο της δουλειάς που συνεργαζόμαστε. Όταν μου είπε ότι γράφει, έδειξα να ξαφνιάζομαι, αλλά στην πραγματικότητα ήταν κάτι που περίμενα. Μου το πρόδιδε ο τρόπος που μιλούσε, η ευαισθησία της, η ευαισθησία που είχε στα πράγματα πάνω και στις καταστάσεις και η ευγένειά της. Η Μαρκέλα είναι μια διπολική προσωπικότητα, αλλά το εννοώ μόνο καλά. Μη με παρεξηγήσετε. Δεν το εννοώ με την ψυχιατρική έννοια του όρου σε καμία περίπτωση. Το εννοώ μόνο καλά και απόλυτα ισορροπημένα. Με τους δύο πόλους της φύσης της. Η Μαρκέλα, λοιπόν, παίζει με τα δίπολα, με τις αντιθέσεις, με τις δικές της αντιθέσεις, της ζωής και της ύπαρξης. Από τη μία είναι μια πραγματίστρια με μια δουλειά που τη θέλει παρούσα, στο εδώ και στο τώρα, με ένα ξόδεμα ενεργειακό, καθώς έχει να κάνει με την επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους και με πόδια όμως που πατάνε σταθερά στη γη. Αυτό είναι ο ένας πόλος. Από την άλλη, το μυαλό της ταξιδεύει με τις λέξεις. Αν έχει συγχρονιστεί έστω και λίγο με καλλιτεχνικές φύσεις, το καταλαβαίνεις αυτό το ταξίδι. Βγαίνει η τυχερή όποτε θέλει από αυτή την πραγματικότητα που πολλές φορές δεν τη χωρά και χάνεται σε σκέψεις, σε συναισθήματα, φτιάχνει έναν ολόκληρο κόσμο. Όσο την ξέρω, μπορώ να τη φανταστώ μέσα στην δύσκολη και απαιτητική καθημερινότητά της να έχει ένα δικό της παράδεισο μέσα στο μυαλό της και ένα δικό της σημειωματάριο, κάνω λάθος, για κάθε στιγμή του ταξιδιού, ώστε να κρατάει ζωντανές τις σκέψεις της για να μην χαθούν μέσα σε αυτή τη χωάνη της ημέρας. Όπως μάλιστα γράφει στο μετέχμιο, δεν θα το πω τόσο καλά όσο η κυρία Ανδριανού, αλλά θα προσπαθήσω, κάπου εκεί που συναντιέται η αλήθεια με το όνειρο, στο μετέχμιο της πραγματικότητας, κλείνεις τα μάτια για μια στιγμή. Κοιτάζεις την εικόνα της ψυχής σου, εκεί όπου γεννιούνται τα πάντα, και βρίσκεις ό,τι επιθυμείς περισσότερο στον κόσμο. Πολύ μακριά από τις αυταπάτες σου, απογυμνώνεις τα όνειρα. Κρατάς μια αλήθεια να συντροφεύει τις μοναχικές διαδρομές σου στο δύσκολο δρόμο που διάλεξες. Αυτό λοιπόν είναι το ένα δίπολο της πραγματικότητας και του ονείρου, ας πούμε. Έπειτα αναρωτιέσαι πώς ένα μικρό βιβλίο να χωράει τόσες πολλές όμορφες σκέψεις. Ένα μικρό σε μέγεθος βιβλίο, 90 σελίδων, με μεγάλα νοήματα. Άλλη μια αντίθεση. Εκεί λοιπόν η Μαρκέλα παίζει το γοητευτικό παιχνίδι της πένας και της φαντασίας και συνθέτει σταδιακά ένα μοσαϊκό από συναισθήματα, από σκέψεις, στιγμές, εικόνες που λειτουργούν ψυχοθεραπευτικά για όλους όσοι είναι παρόντες σε αυτό το βιβλίο. Την ίδια τη συγγραφέα, την ιδέα του ανθρώπου στον οποίο κάθε φορά μπορεί να απευθύνεται, τους αναγνώστες που ταυτίζονται. Είναι ένα βιβλίο σαν να ακούς τις σκέψεις σου και σαν να ακούς και τις σκέψεις της Μαρκέλας. Είναι ένα βιβλίο όπου ο αναγνώστης μπορεί να βρει τον εαυτό του. Όπως για παράδειγμα στο κείμενο με τίτλο «Εαυτού ερηνίες». Εγκλωβισμένη κι εγώ στα σκοτάδια μιας μέρας που αργοπεθαίνει,
προσπαθώ να φουγκραστώ μυστικά υπερκόσμια που έγιναν αλήθειες ηρώων για να γκρεμιστούν ανελέητα στη φθορά του χρόνου. Η καταιγίδα μιας άγνωστης οργής πέφτει πάνω μου και καταστρέφει ό,τι όμορφα μπόρεσα να νιώσω. Με παρασύρει στο βασίλειο που κατοικούν οι Ερηνίες. Αλυσοδεμένη μπροστά τους σπαράζω. Τα δάκρυά μου δεν τη συγκινούν. Στέκουν από πάνω μου αλλοπρόσαλες υπάρξεις, οργισμένα θηρία μιας άλλης ουράνιας σφαίρας. Λόγια παράλογα ξεπηδούν από το στόμα τους, ξεχύνονται με λύσα, ξεσκίζουν την καρδιά μου. Μες στο παραλήρημά μου ταυτίζομαι μαζί τους, στέκω απέναντι στον εαυτό μου και τον πετροβολώ. Είναι η ίστατη απόπειρα να σώσω την ψυχή μου. Και έρχεται και ένα ακόμα δίπολο, μία ακόμα δημιουργική αντίθεση. Αυτή του πεζού λόγου που όμως είναι και ποίηση. Και αυτή της ποίησης που είναι και πεζός λόγος. Poème en prose. Επειδή έχει και γαλλικές, Όπως θα έλεγαν λοιπόν οι Γάλλοι λογοτέχνες του 17ου αιώνα, όταν και πρωτοσυναντάται στη Γαλλία αυτή η δημιουργική αντίθεση, ο Jean-Jacques Rousseau τότε αναρωτιέται πώς μπορεί κανείς να είναι ποιητής στον πεζό λόγο. Αυτό το κάνει σε κάποιο ημερολόγιο του, εκφράζοντας στην πραγματικότητα την επιθυμία για έναν πεζό λόγο κατάλληλο να αποδώσει τις συναισθηματικές δοκιμάνσεις των χαρακτήρων αλλά και του ίδιου του συγγραφέα. Το πεζό ποίημα βασίζεται σε μια διτή αρχή. Δανείζεται τα εκφραστικά του μέσα από την πρόζα, απορρίπτοντας κάθε μετρική σύμβαση, ενώ ταυτόχρονα στην κατασκευή του διεκδικεί μια ποιητική υπόσταση. Είναι αυτή ακριβώς η διπολικότητα, η αναρχική φύση ή η έλλειψη αυστηρών νόμων που το διέπουν, που το καθιστά είδος δυσκολότατο. Αυτό φέρνει λοιπόν με ένα δικό της ξεχωριστό τρόπο, συνειδητά λόγω των σπουδών της ή υποσυνείδητα, η Μαρκέλα σε αυτό το βιβλίο. Μικρά κείμενα πεζά, αλλά και ποιητικά, σαν ψιθυριστούς μονολόγους. Όπως τη φυγή αδύνατη. Βασίλειο ανύπαρκτο που χάνεται στο χθες, ό,τι στις φαντασίες το χορό λατρεύτηκε προτού πεθάνει. Ευγενικός καβαλιέρος στο όνειρο που σε μεθά στην απαλή ακολουθία των βημάτων. Στριφογυρνάς ανέμελα, παρασυρμένη από τη μελωδία ορχήστρας υπερκόσμιας, που ταλαντεύεται καθώς το φως των άστρων τρεμοπαίζει. Εγκλωβισμένη στην αέναη κίνηση ενός στροβίλου μαγικού που σε τρομάζει. Νιώθεις πως η φυγή είναι αδύνατη μέσα στη ματαιότητά της. Μία ακόμα όμορφη αντιθετική αίσθηση που δίνει το βιβλίο της Μαρκέλας είναι ότι από τη μία μοιάζει με ημερολόγιο, κάποιες φορές κοριτσίστικο, αθώο, αυθόρμητο, παραμυθένιο και εύθραυστο, αλλά από την άλλη ορθώνονται οι στιβαρές ανησυχίες μιας γυναίκας που μέσα από τα μικρά κείμενά της σαν ιστορίες μοιράζεται με απλότητα και γενναιοδορία στιγμία συναισθήματα, συγκινήσεις, αισθήσεις, βαθιές απογοητεύσεις, υπαρξιακές αγωνίες, από τις οποίες όμως γεννιέται φως. Αιώνιος κύκλος. Ανεπαίσθητη τρικυμία γίνεται φως και σκοτάδι για να πέσει σε ψεύτικα βάραθρα και να χαθεί. Αναταράσει οντότητες και τις προσπερνάς του ήλιου την απεραντοσύνη. Κατοικεί στην κόλαση και ταξιδεύει εφήμερα σε άβατα μέρη κατάνοιξης και ονείρου. Τσακίζεται για να ξαναδημιουργηθεί από τις χωμάτινες πέτρες που ποδοπατούν οι περαστικοί. Ένας αιώνιος κύκλος που αναπαράγεται για να κατακλείσει το σύμπαν. Τραγική πλάνη της ματαιότητας που ορίζεται για να υπάρξει είναι το «ον» που διαπερνά τους αιώνες. Και φυσικά παντού στο βιβλίο κυρίαρχος ο έρωτας, άλλοτε πρωταγωνιστικά, άλλοτε υποβόσκον. Ο έρωτας που δυναμώνει, που απογοητεύει, ο έρωτας ως η απόλυτη παραίτηση προς και από το αντικείμενο του πόθου και συνάμα η απόλυτη απελευθέρωση από κάθε άμυνα. Έρωτας νοχελικός. Ζεις ξανά όλα εκείνα που πάντα υπήρχαν μέσα σου στις φαντασίες την ερωτευμένη παραζάλη. Πέρασαν χρόνια και όλα άλλαξαν, μα παραμένει ένας κόσμος δικός σου εκεί, κάπου κρυμμένος. Εκεί είναι βολεμένος και εκείνος. Ένας έρωτας νοχελικός που πάντα αργεί και όταν έρχεται εσύ έχεις ήδη φύγει. Πόσες φορές δεν του είπες να βιαστεί αλλά σε κοίταζε διστακτικά σαν κακομαθημένο παιδί που αναβάλει αυτό που όφιλε να κάνει. Και ήρθε η μέρα που έμαθες να μην του δίνεις πλέον σημασία, να μην ταΐζεις το εγώ και την ανάσα του, να φεύγεις πρώτη για να μην τον δεις να μετανιώνει και να έρχεται κοντά σου όταν θα είναι πια αργά και όλα έχουν τελειώσει. Αυτές οι μικρές ποιητικές ιστορίες της Μαρκέλας Καζαμία στο ταξίδι με τις λέξεις που συνθέτουν μια μίξη ασήμαντων και σημαντικών γεγονότων
προσωπικών αναμνήσεων, πρώιμων και μεταγενέστερων και μιλούν με φυσικό και μεταφυσικό τρόπο στον καθέναν από μας, έχουν ήχους, αισθήσεις, φώτα, συναισθήματα. Κυρίως όμως μας θυμίζουν και υπενθυμίζουν να διαλέγουμε τα μικρά που απολαμβάνουμε και να κάνουμε το δικό μας μοσαϊκό των στιγμών που αγαπάμε. Όπως λέει στο βιβλίο, το μυαλό ξεχνάει, μα η ψυχή θυμάται όλα αυτά που ήρθε για να ζήσει και έχει πάρει την υπόσχεση πως κάποτε θα γίνουν. Έτσι δεν είναι, Μαρκέλα? Το λουλούδι της ζωής. Το όστρακο άνοιξε διάπλατα και η μικρή Γοργόνα τεντώθηκε για να ξεπιαστεί από τον ύπνο που την κρατούσε σφιχτά στην αγκαλιά του για αιώνες. Έτριψε τα μάτια της και ατένισε το κενό. Και τότε η λάμψη της ζωής την τύφλωσε. Περιπλανήθηκε σε άγνωστα μέρη, βυθίστηκε στο όνειρο της πλάσης που την έκλεισε μέσα του, γνώρισε παράξενα όντα, μίλησε τη γλώσσα τους, έμαθε αλήθειες και τράφηκε με ψέματα. Ήθελε να χαρίσει την αγάπη, αλλά της την έκλεψαν. Έψαξε να τη βρει, αλλά εκείνη είχε χαθεί. Συναντήθηκε με τη μοναξιά και νοστάλγησε το όστρακο που της έδωσε τη ζωή μέσα σε αυτό. Ήταν προστατευμένη. Γύρισε να το βρει, μα στη θέση του είχε ανθίσει ένα λουλούδι. Ήταν το λουλούδι της ζωής της. Το λουλούδι της μίλησε στη γλώσσα που υφαίνεται με τα κεντήδια του ουρανού. Την παρηγόρησε και της έδειξε έναν αστερισμό που είχε το όνομα της ελπίδας. Μικρό αστέρι. Έκλεισε τα μάτια και φτερούγησε μέσα της σαν μικρός ήλιος που πασχίζει να γεννηθεί. Ήταν ένα τόσο δα αστέρι που κατέκλυσε την ψυχή της για να τη συντροφεύει στα πιο μακρινά ταξίδια της. Το αναζήτησε μέσα της, αλλά συνεχώς της ξέφευγε, ώσπου έγινε μια μικρή αχτίδα που καθρεφτίστηκε στα μάτια της. Ξανάκλεισε τα μάτια και νιώσε για πρώτη φορά τον πόνο. Βυθίστηκε μέσα της και της έταξε την εξιλέωση. Αφέθηκε στα δώρα των δακρύων που της πρόσφερε. Φοβόταν να του αρνηθεί. Ήταν πιο δυνατός από εκείνη. Δεν μπορούσε να αναμετρηθεί μαζί του σε μια μάχη από πριν καθορισμένη. Άνοιξε τα μάτια της και είδε το αστέρι να την κοιτάει. Αλλά εκείνη δεν είχε πια μάτια να το δει. Τα δάκρυα είχαν πλημμυρίσει την ψυχή της και εκείνη δεν έβλεπε πια. Μόνο το σχήμα του μπόρεσε να συγκρατήσει προτού τυφλωθεί ολότελα από το φως που εξέπεμπε. Και ξανάκλεισε τα μάτια για να το χάσει από μπροστά της. Ήξερε πια ότι δεν θα ήταν ποτέ αληθινά δικό της. Τι κι αν έκλεψε λίγη από τη λάμψη του και τη φυλάκισε μέσα της, έπρεπε να το αποχαιρετήσει. Τόσο απλά όσο την πρώτη μέρα που το βρήκε στο δρόμο της. Και ένιωσε τότε πιο φτωχή από ποτέ. Το αστέρι δεν θα τη γνώριζε, δεν θα την έβλεπε μπροστά του όπως τα αλήθεια ήταν. Τα δώρα της θα ήταν γι' αυτό μυστικά κρυμμένα και ξεχασμένοι θησαυροί που λάμπουν στις σελίδες των παραμυθιών. Και εκείνη έπρεπε να χαθεί μέσα σε αυτές τις σελίδες, εκεί όπου πραγματικά ανήκε. Τα ξωτικά του δάσους και οι καλοκάγαθες νεράιδες θα τη σκούπιζαν τα μάτια, θα την έπαιρνε να κολυμπήσει μαζί τους στην κρυστάλλινη λίμνη της λύθης. Εκεί θα έβρισκε μια σκιά να ξαποστάσει. Αλλοπρόσαλα μικροκαμωμένα όντα θα τις έφερναν μέλι από τις κερίθρες των μύθων να γευτεί. Θα έβλεπε πεταλούδες με σπάνια χρώματα να πετούν ολόγυρα και να κάθονται στην ποδιά της για μια στιγμή μοναδική, προτού περάσουν για πάντα στη σφαίρα της αιωνιότητας. Θα μύριζε το χώμα που ευωδιάζει δροσερές αναθυμιάσεις της γης που ποτίζει τα πλάσματά της για να τα κανακέψει. Θα έκοβε ένα λουλούδι για να το δει, μετανιωμένη να σπαράζει στα χέρια της καθώς θα πέθαινε. Με μια ενστικτόδη κίνηση θα το έσωζε φυλάζοντάς το για πάντα στις κυτρινισμένες σελίδες της ζωής της.
Και εκείνη τη στιγμή μια μελωδία θα τραγούσε την προσοχή της, μια ανεπαίσθητη ακολουθία από νότες που θα δυνάμωναν συνεχώς για να γίνουν τυμπανοκρουσίες και να την προσπεράσουν. Θα σηκωθεί και θα κοιτάξει το νερό της λίμνης. Μέσα του θα καθρεφτίζεται η ζωή της. Η μνήμη θα έρθει κοντά της και θα την παρακαλέσει να μην κλάψει. Θα δει το αστέρι να κοίταται στο βυθό. Δεν θα βουτήξει να το αρπάξει. Θα γυρίσει την πλάτη και θα φύγει μακριά. Θα ακούσει τη μνήμη να της φωνάζει. Η λίμνη αυτή δεν έχει πυθμένα. Καλησπέρα και από μένα. Νομίζω ότι είσαστε πάρα πολύ τυχεροί σήμερα όσοι βρεθήκατε εδώ, γιατί ζούμε κάτι διαφορετικό. Ακούμε την ψυχή μας. Εγώ γνωρίζω αυτό το φωτεινό πλάσμα, όπως προείπαν και οι υπέροχες γυναίκες που έχω δίπλα μου, τα τελευταία 7 χρόνια. 7 χρόνια χωρίς φαγούρα, αφού η σχέση μας ξεκίνησε καθαρά επαγγελματικά και σταδιακά έγινε φιλική, γιατί πραγματικά πρέπει να καταβάλεις σοβαρή προσπάθεια για να μην γίνεις φίλος με τη Μαρκέλα. Χαρακτήρας ξεκάθαρος και καθαρός σαν νερό, ρέει στα περίχωρα της ζωής μου και σταδιακά κερδίζει όλο και περισσότερο μία από τις πιο σημαντικές σχέσεις στη ζωή ενός ανθρώπου, αυτή της φιλίας. Ένας άνθρωπος που συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά της ευγένειας, της εντιμότητας και της καλοσύνης, δεν θα μπορούσε παρά να δημιουργήσει κάτι τόσο τρυφερό και αληθινό που καταφέρει να αγγίξει τις ευαίσθητες χορδές της καρδιάς μας. Μέσα σε μια εποχή που βαδίζει ανάμεσα στα συντρίμια της επέλασης της νόσου της COVID και στα συντρίμια που δημιουργεί καθημερινά η πολεμική σύραξη που έχει κηρυχτεί από τη Ρωσία στην Ουκρανία τις τελευταίες 32 ημέρες, ο κόσμος κρέμεται ώρα την ώρα, λεπτό το λεπτό, σταγόνα τη σταγόνα από γεγονότα που κατακερματίζουν και την ελπίδα και την προσμονή μας. Το βιβλίο αυτό της Μαρκέλας Καζαμία, «Ταξίδια με τις λέξεις», από τις εκδόσεις Ιδροπλάνο, αποτελεί μια ανάσα ελπίδας. Ένα λογοτεχνικό ξυπνητήρι αφύπνισης ψυχής και καρδιάς. Συνδυάζει τα ταξίδια που τα τελευταία χρόνια λόγω της πανδημίας αποτελούν ένα άπιαστο όνειρο για τους περισσότερους, αλλά και τις λέξεις που, αν και απλόχερα κυριεύουν την καθημερινότητά μας, πλέον όλο και πιο σπάνια καταφέρουν να μας συγκινούν, γιατί η εποχή έχει καταφέρει να τις περιορίσει και να τις αποφορτήσει. Έννοιες όπως η προσμονή, η κόκκινη γραμμή, η λύθη και η μνήμη, ο φίλος, η αποδοχή και η αγάπη σπληρότητα αποτυπώνονται μέσα από τη γραφή της Μαρκέλας με έναν τρόπο υπέροχο και τρυφερό. Μικρό, αλλά θαυματουργό αυτό το βιβλίο, με λόγο καθαρά ποιητικό, σε μικρά διηγήματα, δίνει στον αναγνώστη εν είδη πνευματικού χαπιού την απαραίτητη καθημερινή δόση ελπίδας. Η ανάγνωσή του δημιουργεί συναισθήματα που κάθε αναγνώστης επιδιώκει να καλλιεργεί για την ανάπτυξη του δικού του χωραφιού ευτυχίας. Βιώνουμε μία περίοδο γεμάτη βαθιές και επακόλουθες αλλαγές, όχι μόνο στις σχέσεις των ανθρώπων με τους άλλους ανθρώπους, αλλά και με τον ίδιο του τον εαυτό. Και είναι σχεδόν πέρα από τις δυνάμεις μας να τις αντιληφθούμε, να τις εκφράσουμε, να τις αρθρώσουμε. Μόνο μέσω της γλώσσας θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε και να κατανοήσουμε τις βαθιές μετατοπίσεις και ρήξεις που βιώνουμε. Θα μου επιτρέψετε να σας προσκαλέσω όλους εσάς να διαβάσετε όχι μόνο με τα μάτια, αλλά και με την καρδιά σας τις σελίδες του βιβλίου της Μαρκέλας Καζαμία, να κοντοσταθείτε και να ερμηνεύσετε τις λέξεις και τα συναισθήματα που σας δημιουργούν. Το σίγουρο είναι πως η καρδιά και η ψυχή θα ξεκινήσει να κάνει πιλάτες. Τα σημεία των καιρών φανερώνουν πως είναι επιτακτική ανάγκη να κάνουμε ένα reset τόσο της προσωπικής μας πηξίδας, όσο και της κοινωνικής. Έχει έρθει η ώρα για τη βαθιά ανανέωση του μυαλού, των αισθήσεων, της φαντασίας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να γράψουμε τις επόμενες σελίδες της ιστορίας και του μέλλοντός μας. Θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω ένα συγκεκριμένο κομμάτι, ένα συγκεκριμένο μέρος από αυτό το υπέροχο βιβλίο που με κέρδισε και θα σας εξηγήσω και το γιατί.
Κυρία Ανδριανού, δεν θα τα καταφέρω όπως εσείς, αλλά θα το κάνω, γιατί τολμώ. Η πόρτα. Στην πόρτα του πεπρωμένου κάθισα πολλές φορές. Εκεί απ' έξω, ο κλαδόν, να περιμένω απαντήσεις από μια άλλη διάσταση, από μια άλλη σφαίρα. Κοιτούσα και περίμενα πότε θα γίνει το ένα, πότε θα γίνει το άλλο. Άνοιξε και έκλεισε πολλές φορές η πόρτα. Και εγώ την κοίταζα πάντα με την ίδια αγωνία, γιατί περίμενα κάτι από τα παλιά. Ήταν σίγουρα μια παλιά υπόσχεση που γνώριζα χωρίς να το ξέρω. Το μυαλό ξεχνάει, μα η ψυχή θυμάται όλα αυτά που ήρθε για να ζήσει και έχει πάρει την υπόσχεση πως κάποτε θα γίνουν. Με αυτό το συγκεκριμένο κείμενο της Μαρκέλλας έχω να σας πω το εξής, μια ευχή. Να κλείνετε πάντοτε την πόρτα σε ό,τι σας ενοχλεί, σε ό,τι σας χαλάει και να ανοίγετε πάντοτε την πόρτα στην αγάπη, τη θετική ενέργεια και όλα αυτά που κάνουν τη ζωή μας πιο όμορφη. Μαρκέλλα μου, σε ευχαριστούμε για αυτό το δώρο. Μετά το όνειρο. Η μικρή Γοργόνα άνοιξε το όστρακο και κοίταξε προς το φως με τα ματάκια της να προσπαθούν να συνηθίσουν μετά από τον μακρύ ύπνο που την κρατούσε στην αγκαλιά του. Χαμογέλασε, κοιτάχτηκε και είδε ότι ήταν πιο όμορφη από ποτέ. Είχε δει πολλά όνειρα όταν κοιμόταν και είχε μάθει πολλά που την έκαναν πιο σοφή και πιο όρημη. Βγήκε και κολύμπησε ελεύθερη στο γαλάζιο αφρό που ήταν τόσο απαλός και δροσερός που τη γέμισε ευτυχία και αυτοπεποίθηση. Ταξίδεψε ως την πιο κοντινή παραλία. Έβγαλε το κεφαλάκι της από το νερό και αντίκρισε την πιο όμορφη στεριά που είχε δει ποτέ της. Σε κανένα από τα όνειρά της δεν είχε ξαναδεί κάτι τόσο όμορφο. Έκανε μια ευχή να μπορέσει να ζήσει σε αυτό τον επίγειο παράδεισο και το ρεύμα του ωκεανού άρχισε να τη μεταφέρει απαλά προς την ακτή. Βγήκε με αργές κινήσεις από τη θάλασσα και κάθισε σε ένα όμορφο και ζεστό βράχο για να χτενίσει τα μαλλιά της και να τραγουδήσει την αγαπημένη της μελωδία. Και τότε, μέσα σε μια στιγμή που ούτε και η ίδια κατάλαβε, ένιωσε ένα απαλό άγγιγμα του ανέμου στην όμορφη ουρά της. Κοίταξε και είδε πως είχε μεταμορφωθεί σε κανονικό άνθρωπο, έτοιμο να ζήσει, να τρέξει, να χορέψει και να περπατήσει σε όλη τη γη. Σηκώθηκε και κοίταξε τον παράδεισο που απλωνόταν μπροστά της. Περπάτησε αργά ως την ακτή, γονάτισε και φίλησε τη γη που τη δεχόταν κοντά της, ύστερα από τη μεγάλη παραμονή της στο σκοτεινό βυθό. Άκουσε ένα μακρινό θόρυβο να πλησιάζει και κοίταξε προς τη μεριά από όπου ερχόταν. Ο ήλιος την τύφλωσε και προσπάθησε να δει πιο καθαρά, να καταλάβει τι ήταν αυτός ο άγνωστος στα αυτιά της ήχος. Ένα μικρό σύννεφο, παιχνιδιάρικο και ζωηρό, άρχισε τότε να πειράζει τον ήλιο και θέλοντας να τον εκνευρίσει, σταμάτησε ακριβώς μπροστά του, σχηματίζοντας τη σκιά που χρειαζόταν η μικρή Γοργόνα για να δει καθαρά και να ελευθερωθεί το βλέμμα της. Και τότε τον είδε. Ήταν ο καλπασμός ενός πανέμορφου μονόκερου. Και πάνω του καθόταν ο πιο όμορφος άντρας που είχε δει ποτέ στη ζωή της. Σταμάτησε λίγο πιο πέρα, έσκυψε το κεφάλι του για να ξεπεζέψει και έφυγε πετώντας μακριά. Ο άντρας την πλησίασε, γονάτισε μπροστά της και της είπε ότι την περίμενε όλον αυτό τον καιρό που εκείνη κοιμόταν παραδομένη στα όνειρά της μέσα στον απομακρυσμένο βυθό. Της είπε ότι ήξερε πως θα έρθει. Θα έρθει να τον βρει και την περίμενε. Εκείνη του χαμογέλασε, τον κοίταξε γλυκά. Του είπε ότι κάποτε, όταν ήταν πολύ μικρή, τον είχε ερωτευθεί διαβάζοντας ένα παραμύθι για μια μικρή Γοργόνα και ένα πρίγκιπα. Και του έδωσε το πιο γλυκό φιλί της. Αποδοχή. Μέσα στους κύκλους του χρόνου, εκεί που όλα συναντιούνται και όλα αλλάζουν, στο γύρισμα του τροχού που πάντα συμβαίνει, μαθαίνεις με τα χρόνια να ισορροπείς.
Θα σε τρομάζει πάντα το άγνωστο. Αλλά η αποδοχή της αλλαγής και της εξέλιξης θα σε βάζουν σε δρόμους λιγότερο τρομακτικούς και δύσβατους. Στο τέλος κάθε τέτοιου δρόμου, ο άλλος εαυτός, ο μεταμορφωμένος και ξαναγεννημένος σαν άλλος φοίνικας, αναδεικνύεται από τη ζεστασιά της φλόγας που ακόμα τον καίει και κοιτιέται στον καθρέφτη ξανά και ξανά, αυτοσυστήνεται και συνεχίζει το ταξίδι του. Αγάπη σκληρότητα. Ευτυχία όταν η πληρότητα αγγίξει την ύπαρξή σου. Όταν όλα είναι αρκετά εκεί που έφτασες, κόβοντας έναν έναν τους ανθούς της δικής σου εναγώνιας προσπάθειας να μην αναζητάς αλλού έξω από σένα την αγάπη. Κατάλαβες αργά τον τρόπο, αυτόν που σε πηγαίνει μακριά, ως εκεί που μπορείς να φτάσεις. Με τρόμο έξισες όλες τις πληγές για να τις γιατρέψεις. Και μετά όταν είδες να γλυκαίνει ο πόνος, ήρθαν τα δάκρυα να σου θυμίσουν ότι είσαι ακόμα ζωντανός για κάποιο λόγο που υπήρχε πάντα και σε οδηγεί. Και το τελευταίο, χημεία υπερκόσμια, πώς σταματάει ο χρόνος και πώς περνάει σε άλλες διαστάσεις όταν το πνεύμα και το συναίσθημα ενώνονται σε μια χημεία υπερκόσμια, σαν να μηδενίζεται για λίγο και να συνεχίζει. Αλλά εσύ ποτέ δεν γνωρίζεις ποια είναι η αληθινή του εκδοχή. Θα ήθελες να γνωρίζεις τα μυστήρια του κόσμου και να αρπάξεις μια στιγμή του και να τη μεγενθύνεις, να μπεις μέσα της σαν την αλήκη στη χώρα των θαυμάτων και να βρεις ποια είναι η αλήθεια που δεν φαίνεται καθαρά. Να διερευνήσεις σαν τον Σέρλοκ κάθε πιθανή εξήγηση και συνέπεια και να ξυπνήσεις σε μια πραγματικότητα όπου θα είσαι πιο σοφός για να δεχτείς τη μοίρα και να την ορίσεις ξανά. Τότε θα ξέρεις ότι σε κάθε διάσταση είσαι ίδιος, μα και διαφορετικός. Γιατί μαθαίνεις κάθε φορά τα μυστικά μιας δύναμης συμπαντικής που δεν είναι άλλη από τη δική σου. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ δεν έχω και πάρα πολλά να πω μετά από όλα αυτά. Είμαι πολύ ευγνώμων για όλες σας, εσάς που είστε εδώ, είπατε όλα αυτά τα όμορφα λόγια για την Αναστασία που είχε αυτή τη φοβερή ιδέα. Την ώρα που μιλούσαμε, τα διάβασε αυτά τα κείμενα, της άρεσαν, μου είπε ότι αξίζει να τα εκδώσουμε. Εμένα ήταν ένα είδος γραφής, παρατήρηση του κόσμου και προσωπικής ψυχοθεραπείας. Είναι μια δημιουργία που το κάνεις, μετά αφήνεις αυτά τα κείμενα, τώρα τα διάβασαν τα κορίτσια και νομίζω ότι τα έχει γράψει άλλος. Είναι αυτό που το γράφεις, το αφήνεις κάπου, μετά μπορεί να επανέλθεις να το ξαναδιαβάσεις, να σου πει κάτι σαν να μην είναι δικό σου όμως, κάτι θα σου πει, αλλά το έχεις αφήσει, έχει φύγει, έχει βγει από μέσα σου και έχει φύγει. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νίκο Θρασιβούλου που είχε αυτή την ιδέα σήμερα εδώ και μπόρεσα και σας είδα όλους που ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ την Άννα πάρα πολύ. Μου έκανε την τιμή και ήρθε και τα διάβασε. Ένας άνθρωπος πολύ κοντινός μου και δεν νομίζω ότι θα ήθελα άλλο να τα διαβάσει. Γιατί είναι και συναισθηματικό. Δεν είναι μονοτυπικό, είναι πολύ συναισθηματικό το δέσμο που έχω μαζί της. Η Μικαέλα, που την ξέρω λίγο, αλλά την νιώθω σαν να την ξέρω αιώνες. Δεν ξέρω, ένα περίεργο πράγμα και μεταφυσικό. Και φυσικά και την Κορίνα. Τα κορίτσια προσφέρθηκαν αμέσως, θέλαν πάρα πολύ να συμμετάσχουν και αυτό ήταν πάρα πολύ συγκινητικό για μένα. Και επειδή συνήθως το έχω πει σε όλους, προβάλλω τους άλλους, αλλά όχι τον εαυτό μου, νιώθω έτσι λίγο αμήχανα, αλλά με όλους εσάς εδώ νιώθω πάρα πολύ όμορφα και σας ευχαριστώ. Και ευχαριστώ πολύ τη Βίκη, την Παπαδοπούλου, επίσης πολύ αγαπημένο πρόσωπο, που σε συνεργασία με την Τζέννη κανόνισαν σήμερα να μας πούν μερικά πάρα πολύ ωραία τραγούδια που η Τζέννη συνδύασε κάπως
με το βιβλίο μου. Είναι τρία δικά της και δύο διασκευές που τα άκουσα, μου άρεσαν πάρα πολύ και θα τα μοιραστούμε μαζί σας. Σημάδι μες στα όνειρα, όταν στην αγκαλιά σου κοιμηθώ, ψάχνω καμβά να γίνω ένα με τα χρώματα, μα βλέπω μόνο το μαύρο σου βυθό. Να ξέρεις τι χρώμα έχει η αγάπη. Μακάρι να ξέρα κι εγώ τον τρόπο που σε φάφει. Κοίτα το μπλε που ίσως να έχει ο ουρανός, όταν ξυπνάω και πάλι λείπεις, σαν να μην έχει ξαφνικά η άνοιξη αρώματα, και ντύνεται η χάρα στον κρύ της λύπης. Να ξέρες η χρώμα έχει αγάπη. Μακάρι να ξέρα κι εγώ τον τρόπο που σε βάφει. Να ξέρες τι χρώμα έχει αγάπη. Μακάρι να ξέρα κι εγώ τον τρόπο που σε βάφει. Μακάρι να ξέρα κι εγώ τον τρόπο που σε βάφει. The one I can't forget, the fire on my cigarette, my unmade sheets upon the bed. You listen to every song I wrote, you give me your favorite poem, and you left me with a note. I thought you were my whole life, but I say that's alright, and I just let you go. But there's a knot inside my head. If you had nothing to regret, and I'm afraid that when you walk out there alone, you find another heart of stone, hurt you to the bone. But I never asked for more, and you walked out of this door. You never said that I was wrong, but you were dying like a swan. Stronger than before, because of you I reach the shore. I can make it on my own. But there's a knot inside my head. If you
nothing to regret, and I'm afraid that when you walk out there alone, you find another heart of stone, hurt you to the bone. But there's a knot inside my head, if you had nothing to regret, and I'm afraid that when you walk out there alone, you find another heart of stone, hurt you to the bone, hurt you to the bone. Πονά και δεν ξέρεις τι είναι, σαν χέρι σφιχτά την ανάσα σου σβήνει. Σαν ποτάμι κυλά, αναπνέεις βαριά και τα μάτια θολά τι να είναι. Τον αέρα βαρύ μες στο πρόσωπο νιώθεις, δεν το ψάχνεις γιατί θα ξεχάσεις που το έχει. Είσαι εδώ, σε κοιτάμε στα μάτια, το κεφάλι γυρνάς να μαζέψεις κομμάτια. Είναι εδώ, είσαι εκεί και ο φόβος μαζί. Καλή νύχτα, ποτέ δεν σου λέει, μόνο το άλλο πρωί. Δεν ξέρεις τι είναι, τα μάτια θολά τι να είναι. Τον αέρα βαρύ μες στο πρόσωπο νιώθεις, δεν το ψάχνεις γιατί θα ξεχάσεις που το έχεις. Είναι εκεί, είσαι εδώ, σε κοιτάμε στα μάτια, το κεφάλι γυρνάς να μαζέψεις κομμάτια. Είναι εδώ, είσαι εκεί και ο φόβος μαζί. Καληνύχτα, ποτέ δεν σου λέει, μόνο το άλλο πρωί. Καληνύχτα, ποτέ δεν σου λέει, μόνο το άλλο. As a meditation, and those you place never suspect. He doesn't play for the money he wins, he don't play for respect. It is a card to find the answers, the sacred geometry of change, hidden law of a probably outcome that numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know the diamonds need money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the Jack of Diamonds,
queen of spades. He may conceal a king in his hand while the memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know the diamonds make money for this art. That's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. Και ένα τελευταίο τραγούδι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Το βιβλίο σου το λάτρεψα. Εμπνεύστηκα. Διάλεξα αυτό το τραγούδι λόγω του βιβλίου. Το επόμενο είναι για τον τρελό κόσμο που ζούμε. All around me are familiar faces. Wanna places, wanna faces. Bright and early for the daily races. Going nowhere The tears are filling up their glasses. No expression Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying is the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. But people run in circles, it's a very, very mad world. I'm dying, it's the best I ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. But people run in circles, it's a very, very mad world. Ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ που απόψε με την παρουσία σας τιμήσατε τη Μαρκέλα. Θέλω να προσυπογράψω πάρα πολύ και εγώ τα λόγια της συναδέλφου, της κυρίας Μανταγάρη, ότι πρόκειται για ένα σπουδαίο πλάσμα. Τη γνωρίζω, άλλοι τη γνωρίζετε περισσότερο από μένα, άλλοι λιγότερο, πάνω από μια δεκαετία. Και είναι ένα πλάσμα που ποτέ δεν μου ζήτησε κάτι και δεν της το έκανα στη συνεργασία μας, αλλά και εγώ δεν της ζήτησα ποτέ κάτι και δεν το έκανε. Και νομίζω αυτό μετράει. Θα ήθελα να κλείσουμε τη βραδιά με ευχαριστίες όλες τις κυρίες καταρχάς, αλλά να πούμε, κυρία Κορινθίου, ποιος έχει κάνει το εξώφυλλο? Λοιπόν, το εξώφυλλο, ξέρετε, το εξώφυλλο παίζει μεγάλο ρόλο στα βιβλία. Ο φιλαναγνώστης που μπαίνει σε ένα βιβλιοπωλείο κοιτάει το εξώφυλλο. Αυτό ακριβώς, να του πείτε τα συγχαρητήριά μας, λέει ακριβώς τι περιέχει μέσα το βιβλίο. Νομίζω ότι είναι επίσης ένα εξαίρετο. Το fantasy art που είναι κάτι που όταν μιλήσαμε, έδωσα δηλαδή κατευθυντής, το fantasy art που εγώ γενικά μου αρέσει πολύ σαν εικόνα, σαν σημασία, σαν αλληγορία, μου αρέσει πάρα πολύ σαν κατηγορία τέχνης πάρα πολύ και νομίζω ότι έκανε αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραία. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν την κυρία Θεοφίλου και την κυρία Μανταγάρη και προπάντων την κυρία Αδριανού για την τιμή να μας διαβάσει απόψε. Η Μαρκέλα θα μείνει εκεί να υπογράψει τα βιβλία για όσους από εσάς το θέλετε. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.